Καλησπέρα, φιλαράκια. Είμαστε εδώ στο πλαίσιο των events για τα 10 χρόνια Λούμπεν για να κάνουμε ερωτήσεις στον κόσμο, να δούμε αν μας ξέρουν, αν δεν μας ξέρουν, γιατί δεν μας ξέρουν, τι ξέρουν, ποιος ξέρουν. Φιλάκια. Τι θα πει Λούμπεν? Λούμπεν θα πει ελληνική τηλεόραση και ιστορία. Κουλτούρα. Στα κανάλι τι σημαίνει για σένα εδώ Λούμπεν? Στα αγγλικά τι σημαίνει? Γνωστή λέξη, Λούμπερ. Μαρξιστική λέξη. Να. Είστε με την σάρκωση του Μάρξ, είστε ίδιος. Μάρξ. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Νομίζω έχει να κάνει με κάτι αναρχό τέτοιο. Αναρχοκουμούνια. Λούμπερ. Παρακμιακός. Το Λούμπερ σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Τι είπατε! Και το Λούμπεν είναι κάτι πιο περίεργο και σάπιο στην κοινωνία, αλλά που σου βγάζει και κάτι το ωραίο. Ωραίο, ε! Ελληνικό χιούμορ σε μια σελίδα. Το Λούμπεν έδωσε μια νέα πνοή στο ίντερνετ. Και μετά από 2-3 χρόνια την πήρε πάλι πίσω. Δεν θα πει δηλαδή το Λούμπεν προλετάρια του, δηλαδή οι προλετάριοι οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση στις τάξεις τους. Ε? Τι προσφέρει πιστεύεις το Λούμπεν? Ψυχαγωγία και την πολίτευση. Πώς βγάζει λεφτά το Λούμπεν? Δεν πιστεύω ότι βγάζει κάποιο τρέλα, ρε φίλε. Εγώ για εσάς που βλέπω ας πούμε, στον δρόμο πιστεύω ότι βγάζει τίποτα το οποίο αξίζει για τον κόπο που κάνετε. Κάτι θα βγάζει, θα βγάζετε. Okay, γιατί όχι. Για να ζήσετε, ξέρω εγώ. Ποιος πιστεύεις ότι κρύβεται πίσω από το Λούμπεν? Ο Σόρος. Είμαστε όλοι, ποιος άλλος. Τι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Άδωνης το είπε. Ωραία, ωραία. Συμφωνείς όμως αυτό που είπε? Όχι, γιατί καβλάντα είναι καβλάντα. Καταρχάς τον κουλ τον αγαπάμε έτσι όπως μας τον δείχνετε. Γεια σας, ΣΥΡΙΖΑ. Γαμιέτε το Λούμπεν που τα παίρνει τη Νέα Δημοκρατία. Γαμιέστε, ρε. Προσφέρει κάτι το Λούμπεν στο γέλιο? Εγώ όσες φορές το βλέπω κάνω καινούργιο σηκώτη. Τι κρέας κι απόψε. Βαθύ Λούμπεν, μαλάκα, κατέστρεψε το ελληνικό ίντερνετ επίσης. Γιατί έκανε χιλιάδες κόσμο να λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα και να μιλάει με τον ίδιο τρόπο και να μην έχει καθόλου προσωπικότητα. Είναι τα IKEA του ίντερνετ, έχουν όλοι πάει στο σπίτι και έχουν όλοι το ίδιο τραπεζάκι. Αυτό είναι το Λούμπεν. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Εννοείται ότι αναβάζετε μαλακίες, αλλά είναι γαμάτες, οπότε γελάμε συνέχεια. Είναι οι καλύτερες. Οι καλύτερες μαλακίες. Έτσι. Everyday μαλακία. Τι πιστεύεις ότι προσέφερε το Λούμπεν στο κοινωνικό ζήν? Δεν ξέρω αν υπάρχει καν αυτό. Εντάξει, στο κοινωνικό δεν ξέρω. Πέρα από το ότι βγήκαν άλλα 10 παρόμοια τέτοια κανάλια, α πούμε. Ακολουθείς αυτά τα κανάλια? Ακολουθώ κάποια, αλήθεια. Κόμψον, κόμψον, Νίκο, κόμψον, κόμψον. Τρία μούτρα τουλάχιστον έλεγε. Τρία μούτρα βλέπω, ναι. Ωραία, από εκεί τον ξέρω. Εμένα? Όχι, μπα. Χαίρετε, γεια σας. Είμαστε από το Λούμπεν το site. Θέλετε να μας πείτε κάτι για την κατάσταση? Από? Από το Λούμπεν το site με τα βίντεο. Γιατί δεν παρακολουθείτε το Λούμπεν, τι λάθος έχει γίνει? Έχω απασχολίες, έχω... Ναι, σε απασχολεί ο κόμενος. Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες. 10 χρόνια Λούμπεν, τι έχεις να πεις? Να τα καλωσήσετε. Χρόνια πολλά Λούμπεν. Δολματάκια. 10 χρόνια Λούμπεν. Τέλειο. Δεν καταλαβαίνω τι είπες. Καβλωτικό! Γράφω σύγχρονη τέχνη έξω από το μόμα. Εδώ κρεμαστική πει σύγχρονη Βαβυλώνα. Έρχεται Κυριακή και έχουμε αγώνα. Στα μπισκότα στα αγώνα. Στις δρόμους δακρυγών. Μου αρέσει η ραπ. Συμπληρώστε την ατάκα, πάμε. Μα πού βρισκόμαστε, στο... Μοναστηράκι. Μα πού βρισκόμαστε... Τώρα. Μα πού βρισκόμαστε, στο... Υποβρύχιο. Διάστημα. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Μα πού βρισκόμαστε, στο... Στο μεσαίωνα. Μη παραχαράσετε... Την κοινωνία. Την ιστορία. Όχι, κόψτε αυτό. Μη παραχαράσετε την... Κοινωνία. Μακεδονία. Είναι επίπεδη. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία. Λάμπη από Ελλάδα και Ορθοδοξία. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Αλλά αυτοί είστε. Πόπο. Τι? Πόπο. Τι? Πόπο μια στροφάρα. Έλα. Γιώργη. Γιώργη. Πώς το λένε το Πελεκάνο, Πέτρο Παυλογιάννου? Τελικά ποτέ δεν έμαθα, θυμάμαι να το ψάχνω αυτό. Δεν καταλάβαινε τι έκανε, έπαιρνε και τα μείνει. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έκοβε, θέριζε... Ζωές. Τα σκαμπό μου και τα... Τα αγίδια μου. Τα σκαμπό μου και τα... Αρχίδια μου. Έχω έρθει για τη ζωή, όχι για τις. Είστε έτοιμοι για μιούτ? Το άνεσες. Μία ευχή για τα 10 χρόνια του site. Γαμιέστε! Ήταν άλλη ώρα θα λέγαμε. Τώρα έχουμε πει τα τσιμπουράκια μας, γάμισε τα τώρα. Πιείτε να τη βλωθείτε, γάμο την πουτάνα μου. Να έχετε μεγάλη... Πώς το λένε αυτή, επισκεψιμότητα. Χρόνια πολλά, πάρα πολύ. Εύχομαι να γκρεμίσετε αυτά που οι άλλοι έχουν χτίσει τα καταραμένα. Λοιπόν, είπαμε ότι είμαστε από το Λουμπέν, εδώ στα παλικάρια, ένας έφυγε και ο άλλος λέει, αποκλείεται.
Πώς μας περίμενες δηλαδή? Δεν νόμιζα ότι ήταν τόσο οργανωμένο. Νόμιζα ότι κάποιος είχε το account και απλά ανεβάζει. Μια ευχή για τα 10 χρόνια. Τίποτα, παιδιά, συνεχίστε έτσι και ακόμα καλύτερα. Καλύτερα δεν γίνεται. Θέλω να ξαναγραφτεί στο Λούμπεν άρθρο σαν αυτό του Κωστάκη του Σταπίτες. Να ανεβάζετε εσύ, Μπιλ, να κάνεις το edit το θρυλικό να συνεχίζει. Εσύ να... Ό,τι κάνεις! Ό,τι κάνεις στο Λούμπερ. Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα. Λένε ότι δεν μπορείς να ακούσεις μια εικόνα. Εμείς διαφωνούμε λίγο. Τι ακούτε με αυτήν την εικόνα? Φίλος μου είναι. Φίλος μου είναι. Είναι φίλος μου. Φίλος μου είναι. Είναι φίλος μου. Φίλος μου είναι. Είναι φίλος, ναι. Φίλος μου. Ακούς αυτήν την εικόνα? Πόσο πω. Δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Με το κράτσι λίγο παραπάνω. Λίγο ελαφρώς, λίγο ελαφρώς, λίγο ελαφρώς. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Συγχαρητήρια. Αντίο κέικ. Φεύγει, αεροπορικός. Ζιν. Καθώς είναι το Golden Boy που έχετε για παρέα στην εκπομπή. Το Golden Boy, ο κανόβλης. Μου νεό σκύλο. Γεια σου ρε μαλάκα. Πιστεύετε ότι το Λούμπεν έχει διεισδύσει στο ελαφρύ υπογάστριο της ελληνικής κοινωνίας? Νομίζω έχει εισέλθει στο βαθύ υπογάστριο της ελληνικής κοινωνίας. Και τι κάνει εκεί μέσα? Παραχαράσει. Όπα. Ωραία, θα δούμε το βίντεο. Ήταν υπέροχο αυτό με το Λέξη και το Θεοδωράκι. Μουσική για τσόγλανους. Με κορονοϊό ήταν μια που έλεγε ένα κύτταρο Έλληνα. Ένα! Για μένα είναι να βγάλω σέλφι με τον Κούλι. Θα έβγαζε σέλφι με τον Κούλι. Εννοείται. Αγαπημένο βίντεο. Τι να πρωτοθυμηθώ. Αυτό δεν είναι βίντεο, είναι τραγούδι. Έχω γκόγκο στο τραπέζι μου. Κι όλη μέρα νιώζω χρυσταφού. Τι? Ένα βίντεο που κορυδεύατε το Κηδίκο Γλωμποβόρη Εύβοια. Α, που είχε γίνει στουπί στα ξύδια. Ναι, 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 ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ποια γέλασε, εμένα τα πια γέλασε μου άρεσαν. Ποια γέλασε. Την άκουσα. Τα ντολμαδάκια σίγουρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα τα βίντεο με τον κύριο Κουτσούμπα. Τόση ψυχεδέλεια. Μία ατάκα για τον Μητσοτάκη, μία για τον Τσίπρα και μία για τον Κουτσούμπα. Μητσοτάκης forever. Τσίπρας on the go και Κουτσούμπας by night. Ποιο είναι το αγαπημένο σας βίντεο από το Λουμπεν? Possible. Το πικιστικό θα έλεγα. Το σχίσω που σε ξυπάρωσε. Ε, θα ναϊλάκι, ό,τι βάζει ο Μπακάλης με θα ναϊλάκι. Λαβίδα Λόκα. Λαβίδα. Μία λαβίδα! Τα λιγουρεύεστε! Με την καγιά όλα. Μπορώ να πω το σκυλί. Σκυλί! 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 Γεια σας κορίτσια. Γεια. Μαζεύω κάποια χρήματα για την πενταήμερη. Έχω ένα ημερολόγιο, αν μπορείτε να συνεισφέρετε. Ναι, αλλά εγώ θέλω το φούτερ. Θα τη φόραγε αυτή την μπλούζα. Αυτή την μπλούζα, επειδή την έχει φορέσει ήδη ένα κομμουνιστή, δεν θέλω να τη φορέσω. Αν απαντήσει όλε τι ερωτήσει σωστά, το βγάζω και το παίρνω. Το παίρνω. Το παίρνει. Χέρι. Έδωσε χέρι. Πάμε να δούμε τον αγώνα. Σου έρχεται κάποια ατάκα? Πόσο? Πολλές, ξέρω εγώ. Α, ναι. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω ξαναδεί. Πολύ καλή. Αλλά. Τι αλλά. Αλλά. Τι αλλά. Αγράφει το βούτερ που θες. Δεν είσαι διαβασμένη. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει. 10 χρόνια Lumen TV. 10 χρόνια Lumen. Μια ευχή. Έκανα από μέσα. Συνεχίστε να είστε τόσο μέτριοι όσο ήσασταν τα τελευταία 10 χρόνια και όλα θα πάνε καλά. Παιδιά, να μας κάνετε να γελάμε. Να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε. Πόσο κάνει το outfit? Το γάντζε τα πήρα 15. Okay. Το λαλί 10. Με τα pouches, bro. Ρε μαλάκα, σταματήστε να πέτατε τόσα meme με το ζόρι εκεί πέρα να τα βλέπουμε 100 φορές. Εγώ θέλω να δω το κανονικό βιντεάκι πρώτα τουλάχιστον και μετά να δω τα memes. Πίσω δηλαδή. Ολοταχώς στο μεσαίωνα. Αγαπημένη ατάκα. Καλή την κόμενα εσύ. Λίγο τρομακτικός αλλά ωραίος. Άμα σε κοιτάει δηλαδή με αυτό το βλέμμα μπορεί να πέσει σε ανάσκελα. Εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν έχω φάει φακές. Εσύ που τρως φακές κατηγορείς εμένα γιατί τρως φακές. Αλλά λένε ότι έχουν μια ψυχή, ξέρω εγώ, τα ζωντανά. Λέω εγώ τώρα. Δεν μου λες το χόρτο δεν έχει ζωή. Ποιο χόρτο, αναλόγως. Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις αύρες. Να είστε καλά, να συνεχίσετε άλλα 20. Λούμπεν άλλα 10. Τίποτα, άλλα 10 χρόνια και μετά τέλος όμως. Τίποτα άλλα 10 και προχωρήσετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Όχι άλλα 10, άλλα 100 χρόνια να είσαστε. Λούμπεν 100 χρόνια και ακόμα περισσότερα. Να γίνεις 140 χρονών εσύ. Πού βρήκες ότι είμαι 40? Ρε μαλάκα, πού μου είπες πριν. Μάριε, by the way, γιατί σε λένε τρελό Κύπριο? Εσύ το βγάλες. Εντάξει, έχει λίγο ακόμα. 5-10 χρόνια πόσο το λες? 4 θα έλεγα. Δεν θέλω σαν χώσω. Αλλά ναι, ό,τι προλάβετε, κάντε το.
Είστε καλά, παιδιά. Είστε καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε Έλληνε. Εγώ δεν είμαι, αλλά εσεί είστε, οπότε. Τουρκία, ελάτε με τον κόλλο, θα έλεγα.